Να ξεκινήσω με την Κόσκο και να πω ότι επιστρατεύει ξαδιάντροπα η εταιρεία, αυτός ο πολυεθνικός όμιλος, ψέματα πως μερικοί διαδηλωτές, λέει, έχουν αποκλείσει παράνομα την πύλη της προβλήτας, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στους υπαλλήλους. Καμιά παρεμπόδιση δεν υπάρχει. Η μόνη παρεμπόδιση είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων συμμετέχει στην απεργία. Οι ίδιοι εργαζόμενοι της Κόσκο είναι και διαδηλωτές, χωρίς να απαγορεύουν κανένα να περάσει. Η εργοδοσία με αυτόν τον τρόπο πιέζει την αστυνομία, το λιμενικό, να καταστήλει την απεργία. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη αν με τα ψεύδια αυτά αποφασίσει την καταστολή. Οι εργάτες της Κόσκο έχουν την καθολική συμπαράσταση των εργαζομένων και άλλων λαϊκών στρωμάτων, γιατί τα αιτήματά τους είναι δίκαια και πρέπει να νικήσουν, και είμαστε δίπλα τους, στο πλευρό τους, σε αυτόν τον αγώνα. Στην πράξη ομοτικού περιεχομένου που συζητάει σήμερα η Επιτροπή βαραίνουν δύο άρθρα, το άρθρο 3 και το άρθρο 6, για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και την παράταση της εκαθάρισης της διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ για το ξεπούλημά της προφανώς. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε συζήτηση για τον αναπτυσιακό νόμο. Ως ΚΚΕ τοποθετηθήκαμε, αποκαλύπτοντας ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε όλοι σας, και βέβαια συναντιέστε σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή τη στρατηγική, είναι για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή την ανάπτυξη στηρίζεται. Αυτή στέκεται εμπόδιο στις λαϊκές ανάγκες. Αυτό αποδεικνύεται και με τη ΛΑΡΚΟ, όπου διαχρονικά οι ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν των κομμάτων του κεφαλαίου είναι μεγάλες. Μετά από 2 χρόνια κοροϊδίας και εμπαιγμού, η κυβέρνηση με τους υπουργούς οικονομικών, ενέργειας και εργασίας, σε τηλεδιάσκεψη με τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, τους ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ, την απόλυση όλων των εργαζομένων και το άδειασμα των οικισμών. Ανεργία και αστεγία δηλαδή. Πετούν στον δρόμο λοιπόν τους εργαζόμενους, τους θεωρούν βαρύδι σε αυτή την προοπτική της ανάπτυξης. Το θέλουν χωρίς προσωπικό, χωρίς δικαιώματα, με νέους, με νέες μορφές απασχόλησης, φτηνούς εργάτες. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ όμως, με αντοχή, αποφασιστικότητα, δίνουν σκληρό αγώνα ενάντια σε αυτούς τους εγκληματικούς σχεδιασμούς των κυβερνήσεων. Έχουν τη συμπαράσταση, κύριε Υπουργέ, κύριε της κυβέρνησης, όλου του λαού της περιοχής, της εργατικής τάξης, άλλων μαζικών φορέων, είναι δίπλα τους και θα νικήσουν ξανά. Έχουν πείρα οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ από σκληρούς αγώνες, όπως και το 77, όπου υποχρέωσαν σε αναδίπλωση. Δεν θα βγούμε από τις δουλειές μας, λένε. Δεν θα βγούμε από τα σπίτια μας. Δεν θα τους ξεριζώσετε από τον τόπο τους. Δεν θα επιτρέψουν να κλείσετε τη ΛΑΡΚΟ. Αυτό είναι το καθολικό, μαχητικό, αποφασιστικό μήνυμα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση, οι υπουργοί της, λειτουργούν ως εντελοδόχοι των επενδυτικών συμφερόντων και ως αδίστακτοι dealers χωρίς ενδιασμούς, και προχωρούν σε αυτή τη βρώμικη δουλειά να δώσουν καθαρή τη ΛΑΡΚΟ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εμείς λέμε ότι σαν ΚΚΕ έχουμε καταθέσει την πρότασή μας σε όλο τον ελληνικό λαό, αλλά και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, στα λαϊκά στρώματα, ότι η ΛΑΡΚΟ μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των εργαζομένων, που θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, που θα αξιοποιεί το μετελευθερικό πλούτο της χώρας μας. Η ΛΑΡΚΟ είναι γνωστό, κύριοι. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα και είναι μια από τις κύριες παραγωγικές πηγές νικελίου στην Ευρώπη, ενός μετάλλου απαραίτητου
για την παραγωγή ανοξίδιου του χάλιβα και γενικότερα αξιοποιήσιμου σε διάφορες μορφές για χρήση υψηλής τεχνολογίας. Το νικέλιο της Λάρκου είναι χαρακτηριστική απόδειξη των τεράστιων παραγωγικών δυνατήτων που έχει η Ελλάδα στον τομέα των μεταλλικών ορυκτών και της εξόρυξης γενικότερα. Μπορεί να καλύψει τις εχώριες λαϊκές ανάγκες που μπορεί να οδηγήσει το λαό μας να ζήσει καλύτερα. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτό είναι το βασικό εμπόδιο που αυτές οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό το ΚΚΕ τονίζει προς το λαό, ιδιαίτερα προς την εργατική τάξη, ότι η προϋπόθεση για μια φιλολαϊκή αξιοποίηση και του νικελίου, του βοξίτη, του λιγνίτη, γενικότερα των ορυκτών πόρων και των πρωτοπαραγωγικών πηγών, είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης. Η εργατική εξουσία είναι αυτή που μπορεί να ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος, είτε του ιδιωτικού είτε του κρατικού μονοπωλίου ως κίνητο της παραγωγής. Αυτή μπορεί να κοινωνικοποιήσει το σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και κάτω από τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας θα αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Το νικέλιο της Λάρκο δεν θα πωλείται ως σιδηρονικέλιο όπως γίνεται σήμερα, αλλά θα αξιοποιείται για τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής. Η αξιοποίηση που θα τροφοδοτήσει μια ολόκληρη σειρά από βιομηχανικές μονάδες, αναπτύσσοντας τόσο τις ανάγκες σε νικέλιο και τη λειτουργία της Λάρκο, όσο και τη βιομηχανική παραγωγή στο σύνολό της. Οι εγχώριες πρωτοπαραγωγικές πηγές θα αξιοποιηθούν με πολύ πιο ωφελημένο τρόπο για το σύνολο της οικονομίας, με αυτή τη μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Παράγουν όλο τον κοινωνικό πλούτο. Μπορούν να καλύψουν συνδυασμένες ανάγκες. Αρκεί να ξεριζώσουν αυτή την ιδιοκτησία, την καπιταλιστική ιδιοκτησία, το κέρδος των λίγων και να συντρίψουν τελικά αυτό το εχθρικό κράτος που το βλέπουν πάντα, ένα κράτος των μονοπωλίων, που είναι για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν βλέπουμε σήμερα και την κατάσταση στη Λάρκο. Καταγγέλλουμε, συγκρουόμαστε με την πολιτική των κυβερνήσεων, που κριτήριο έχουν μόνο τα κέρδη των λίγων, και προτάσουμε την πάλη για ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του λαού μας. Το ΚΚΕ στέκεται κοντά, δίπλα και καλεί σε μαζική καθολική συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της Λάρκο, να υπάρξει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα επισκευής, εξυγχρονισμού, αύξησης της παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, να διασφαλιστεί η καταβολή του μόχθου που χρωστούν στους εργαζόμενους ως εργοδότης η Λάρκο, στο 100%. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο πρέπει να ξέρουν ότι το ΚΚΕ είναι δίπλα τους και τους καλούμε με όποιες επιφυλάξεις να συμπαραταχθούν μαζί μας. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας τους θα έχει αποτελέσματα. Έχουν ήδη καθορίσει ημέρες δράσης με κινητοποιήσεις μαζικές και σε αυτές καλούμε σε συμπαράσταση. Το άλλο άρθρο λοιπόν στην πράξη του μελλοντικού περιεχομένου είναι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν πρωτοτυπεί με την καταλύστευση των αναδρομικών των συνταξιούχων, μέρος των οποίων υποχρεώθηκε να δώσει κάτω από τους συνεχείς αποφασιστικούς αγώνες των συνταξιούχων. Όλες οι κυβερνήσεις, με τους νόμους τους αντιασφαλιστικούς, ιδιαίτερα μετά το 92, τσάκισαν τις συντάξεις, σάρωσαν ασφαλιστικά δικαιώματα, κατάργησαν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και συνεχίζουν με νομοσχέδιο που έχει έτοιμο η κυβέρνηση να φέρει τις επόμενες ημέρες για τον ΕΦΚΑ, όπου θα τοποθετήσει προϊστάμενους, διευθυντές, διάφορα golden boys για να υλοποιήσουν τους αντιασφαλιστικούς σχεδιασμούς, να διαχειριστούν προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων την ακίνητη περιουσία και βεβαίως να υλοποιήσουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, γιατί κύριος στόχος
είναι κεφαλαιοποιητικό σύστημα και στο άλλο σκέλος της σύνταξης της λεγόμενης ανταποδικής. Η τόνη λάσπης, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η τόνη λάσπης που πέφτουν στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ είναι πρόκληση. Βέβαια αυτό κάνει πάντα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση. Θέλετε για τη ΔΕΗ, θέλετε για την Ολυμπιακή, θέλετε για τη Δοδόνη, θέλετε για άλλα, όσα ενεργοποιήθηκαν. Λάσπη, 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 ότι οι εργαζόμενοι φταίνε για κάθε κακό, δαιμονοποιούνται για την καθυστέρηση των συντάξεων, για κάθε τη λειτουργία. Είναι προσφυλής αυτή η μέθοδο των κυβερνήσεων για να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, για να μπορούν να υλοποιούν την αντιδραστική πολιτική τους και να προχωρούν σε ανατροπές που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Και αυτές οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Έρχεστε λοιπόν και αντί να ζητήσετε συγγνώμη από τους συνταξιούχους για τις μεγάλες περικοπές, να δώσετε έντοκα τα αναδρομικά τους, έρχεται και τα παίρνετε πίσω με τη δίθεν διευκόλυνση των δόσεων και με επιτόκιο 6%. Αυτό που ζητάνε οι συνταξιούχοι είναι να καταληφθούν τα αναδρομικά τους αφορολόγητα και να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους που τα δικαιούνται. Αυτό είναι το καθολικό δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων. Όπως δίκαια αιτήματα είναι η αποκατάσταση των συντάξεων με αυξήσεις, η καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση όλων των ασφαλιστικών νόμων. Εμείς, επειδή αυτά βαραίνουν, ψηφίζουμε κατά της πράξης νομοτικού περιεχομένου. Επειδή και ενιαία θα είναι η πράξη, δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς να ψηφίσουμε κάποιο άρθρο χωριστά. Αν μπορούσαμε, μπορεί κάποια από τα άρθρα να τα ψηφίζαμε, γιατί είναι προς όφελος μισθωτών.